Έπεσε η γραμμή. Όχι, δεν έπεσε. Εγώ θα ακούω. Εντάξει, εντάξει. Συμφωνείς. Δηλαδή, πήραμε τον Μάρκο. Λέγαμε τις προηγούμενες εκπομπές και δεν βλέπω κάθε βράδυ. Ναι. Αυτά που λέγατε, τέλος πάντων, εγώ δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπεις, ότι θα γίνουν μεταγραφές. Α, τα φυσικά ο Νιγμάρ ξεφανίστηκε από την λίστα. Κάτι δεν είναι νομικός, που να σου πω κάτι, εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αν τον ξέρετε εσύ. Ότι είναι εύκολο να πατήσεις το όνομά του. Άκουσε. Εγώ πραγματικά δεν τον ξέρω. Άκουσε με, είναι εύκολο φίλε. Είναι εθνική Βραζιλία, δεν είναι άγνωστος παίχτης. Και μπορεί να πατήσει το όνομά του εκεί, πώς το λένε εκεί μέσα στο ίντερνετ, να το δει τι κάνει, τι έχει, πώς έπαιζε και πώς παίζει. Δεν είναι παίχτης άσχετος ούτε άγνωστος. Ναι, απλά θες. Όπως και ο Μάρτινς. Είναι μεγάλος παίχτης, φίλε. Ο Μάρτινς είναι μεγάλος παίχτης. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι αυτό. Ναι. Εγώ θα πω Νιγμάρ σε σχέση με αυτό που πήραμε. Μα είναι δυνατόν να μην ξέρει τον Νιγμάρ, φίλε. Η Μπαρσελόνα αυτόν ήθελε να πάρει και μπερδεύτηκε και πήρε τον Νιγμάρ. Τι έτσι είναι. Αυτόν ήθελε να πάρει και μπερδεύτηκε και πήρε τον Νιγμάρ. Που λέει ο λόγος. Έλα, λέγε. Όχι, απλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σύγκριση κάνεις τώρα. Αυτό το παίκτη που παίρνουμε ή τον Ιλμά. Εντάξει. Δηλαδή, ποια σύγκριση κάνεις, παιχτικός. Γιατί έχεις παίξει την μάλα από ό,τι λες. Εκεί, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πες μου παιχτικός, τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον. Ο ένας έχει συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλία. Για ποιον... Και άλλος έχει συμμετοχές στην Εθνική, ποια Εθνική. Για ποιον παίχτη ρε Σερβίδα, γιατί έκανα μια πλέον αστείο είπα εγώ τον Νέιμαρ. Ναι, το παίχτη που παίρνουμε τώρα από τα αλλά δεν πάει. Αυτή τη θέση. Τον οδηγό, ποιο είναι αυτό. Α, δεν το ξέρει, εσύ. Εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω, ρε Σερβίδα. Συγγνώμη, ο Νιγηγό είναι καλύτερο από την Ελλάδα. Άκουσα να σου πω κάτι. Μην πιάνει σχόλια, γιατί μπορεί να πάρει και ένα παίχτη που να παίζει στην Αλβανία που λέει ο λόγο και να είναι παιχταρά. Τι είναι αυτό που μου λε τώρα. Δεν ξεχωρίζει. Δεν γίνεται αυτό. Άκουσε με να σου πω. Είναι πολύ Ολυμπιακός. Εντάξει, το χάσαμε λίγο το θέμα. Είναι πολύ Ολυμπιακός, αλλά θα σου πω κάτι. Δεν είναι ποτέ δεν είσαι Ολυμπιακός. Βλέπω να σου πω κάτι στην εκπομπή που λέτε τον Άγγι. Ναι. Έχει την εκπομπή του από 8 χρόνια. Όχι τώρα, χρόνια. Χρόνια. Ήμουν Αθηναίος, παρακολουθούσα από εκεί, διαρκεία στον Ολυμπιακό κλπ. Έτσι να έρθω μάθη δουλειά στη Ρόδο. Ναι. Τι λέμε εμείς. Η τελευταία χρονιά, θα σου πω κάτι, είναι σαν Ολυμπιακός τόσο, σαν Τάκης, Άκης κλπ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Η πιο αποτυχημένη σου, γιατί δεν έχει πετύχει τίποτα. Ποιος. Από θέμα μεταγραφών, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε μόλις τελείωσε η σεζόν και λέγαμε 6-7 παίκτες μέχρι την προετοιμασία με το Σίλβα, αυτό δεν έγινε. Φεύγει ο Σίλβα, πάει σε πώς το λένε, σε ένα λεπτό. Κανάλι, τέλος πάντων, ένα λεπτό. Κάτσε να σου πω. Με ρωτάς και με απαντάς μόνος σου. Έχω στο αεροδρόμιο 5 καινούριους παίκτες. Ο πρόεδρος μου είπε. Πώς το λέμε το παιδί. Άκουσε, Ροδίτη. Δύο μετά, δεν πήραμε κανέναν κλπ. Άκουσε να σου πω κάτι, φίλε. Ωραία. Απαντάς, ρωτάς και απαντάς μόνος. Τι μου είπες, γιατί κάνει και μικροφωνίζει και γραμμή, είναι, δεν ξέρω. Άκουσε με. Συγγνώμη, είναι μακριά. Ναι, ωραία. Είπες ότι πήραμε, ότι φέτος με τον Σίλβα τι έγινε, έφυγε ο Σίλβα και... Και πήγε στην Πορτογαλία. Ναι, έφυγε. Και δήλωσε ότι μου είπε ο πρόεδρος ότι στο αεροδρόμιο θα έχω 5 καινούριους παίχτες και 2 μετά, ζήτησα 7 μεταγραφές. Έξι συν το δρομοφύλακα, έτσι που ήξερα. Ψέματα, αυτά είναι ψέματα. Αυτά φίλε, αυτά είναι παραμύθια. Πήγα ξαφνικά στο αεροδρόμιο, λέει, και βρήκα φίλε, μια μεταγραφή. Φίλε, είναι ψέματα αυτά, σε παρακαλώ πολύ. Άσε γιατί. Στο site του Ρομπέρτο, στο site του Σίλβα είναι, συγγνώμη, δεν είναι στο δικό μου site. Ναι, και τι έγινε που είναι στο Σίλβα, θα πάει να πει ότι είναι 100% έγκυρο. Τι είπα να πει, ρε φίλε. Μιλάμε, δεν κατάλαβε σε κανένα. Αλλά εγώ μάθω να σου. Το site του Σίλβα γράφει αυτό. Ναι. Πότε το έγραψε αυτό, τότε που έφυγε. Μάψα. Τότε που έφυγε το έγραψε αυτό. Μετά από μια εβδομάδα που έφυγε. Εντάξει, άκου. Εγώ θυμάμαι όταν έφυγε, ευχαρίστησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ευχαρίστησε τον κόσμο, τους παίχτες. Πέρασε υπέροχα, λέει, απλά είχε προβλήματα οικογενειακά και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό. Τώρα τι μου λες εσύ και αυτό που μου είπες εσύ ότι έχει γράψει στο site, εγώ δεν τα πιστεύω και είναι όλα ψέματα.